Διενυντάθουν η Μαρία Καρασαβίδου από την Άκαγια και Ρασούντας, η τελευταία γυναίκα της νέας συνόπισης Πρέβεζας που γεννήθηκε στον ιστορικό Πόντο, πραγματοποιεί πολύ συγκινημένη τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας. Η εθνική μνήμη των ποντίων παραμένει άσβεστη και στην Ήπειρο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μνημείο που θα θυμίζει σε όσους θα γνωρίζουν ότι εμείς δεν ξεχάσαμε τους προγόνους μας. Αλλά και όλους αυτούς τους πρόσφυγες με καταγωγή από τη Σινόπη, τα χωριά της Κερασούντας και της Αυσούντας του Πόντου, που διωγμένοι ήρθαν και ίδρυσαν το χωριό αυτό μετά του μεγάλου ξεριζωμό. Για μας αποτελεσματική είναι η πολιτική. Για μας αφορούν οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών και οι καλές φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Να είναι πραγματικότητα ειλικρινής και να αντέχει διαχρονικά είναι να παραδεχθεί η Τουρκία και είναι προς υφέρον της το έγκλημα που διέπραξε. Ο Ποντιακός Σύλλογος Διογέννης Νέας Συνόπισης Πρεβέζης προχώρησε στην τοποθέτηση του Μνημείου Γενοκτονίας στην πλατεία του χωριού, τιμώντας παράλληλα και την άλωση της πόλης με επαιτειακή συναυλία στο αρχαίο οδείο της Νικόπολης. Το οδείο αποτελεί ένα εξαίσιο δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής του πρώτου μεταχριστού αιώνα και εντάσσεται στο μνημιακό σύμπλεγμα της πάλι ποτέ ισχυρής και πλούσιας Νικόπολης.